Βρισκόμαστε στα γραφεία του Ενιαίου Φορέα Τουρισμού. Μαζί μας είναι ο Διευθυντής του Φορέα, ο κ. Νίκος Σοφός, και η κυρία Μαρία Λαϊνά, η οποία θα μας μιλήσει στη συνέχεια για το θέμα που βρισκόμαστε και εμείς εδώ, κ. Σοφέ, και είναι η κινηματογραφική ταινία που ετοιμάζεται. Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες και το casting. Θέλω να μας πείτε περισσότερα γι' αυτό. Είμαστε στην τελική φάση πλέον. Ξεκινήσαμε εδώ και ένα περίπου χρόνο να ονειρευόμαστε την υλοποίηση μιας τέτοιας μεγάλης κινηματογραφικής παραγωγής στα νησιά μας. Καταφέραμε να κερδίσουμε με την αξία μας την ταινία, όχι μόνο λόγω των τοπίων και των υποδομών που διαθετικός, αλλά κυρίως λόγω της αγάπης του κόσμου και της συνδρομής των αρχών σε αυτό το πολύ σημαντικό έργο. Είχαμε την τύχη να συνεργαστούμε με τον Διευθυντή Παραγωγής, τον Δημήτρη Χατζηβογιατζή, το 2005 με την ταινία του Νίκου Περάκη, Λούφα και Παραλλαγή. Είδαν τότε οι άνθρωποι πόσο βοηθήσαμε και τι μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να προβάλλουμε το νησί μας, και φυσικά μας ξαναπροτίμησαν τώρα που παρουσιάστηκε μια διεθνής παραγωγή αυτή τη φορά από Φιλανδία, η οποία αποσκοπεί στο να προβάλλει την, όχι μόνο την κόσμο σαν τουριστικό προορισμό, αλλά και την ελληνοφιλανδική φιλία μέσα από το σενάριο της και μέσα από την πλοκή της όλης ταινίας, την ελληνική φιλοξενία, και θα προβάλλει στις μεγάλες οθόνες στις σκανδιναβικές χώρες. Και βέβαια μετά θα έρθει και στην Ελλάδα. Εκτός από την προβολή βέβαια του νησιού μας, που θα έχει μέσω της ταινίας από εικόνες και τοπία που θα επιλέξει ο σκηνοθέτης για να παρουσιάσει την κοπιά, πιστεύετε ότι είναι πρακτικά και τα ωφέλη από την παραγωγή αυτή που θα λάβει χώρα? Ουσιαστικά μια κινηματογραφική παραγωγή παρουσιάζει με τον καλύτερο τρόπο έναν τόπο και τους ανθρώπους του. Η έμεση διαφήμιση είναι η καλύτερη. Ας μην ξεχνάμε την προβολή που πήρε η Κεφαλονιά τότε με την ταινία «Το Μαντολίνο» του Λοχαγού Κορέλη. Πόσα νησιά έχουν προβληθεί μέσα από τα τοπία τους σε κινηματογραφικές παραγωγές που έχουν πρωταγωνιστήσει, και η Ρόδος, η Κρήτη, η Σαντορίνη. Βλέπουμε ότι ουσιαστικά η προβολή μέσα στη μεγάλη αίθουσα αποτελεί και τέχνη πέρα από διαφημιστικό, ας το πούμε, όπλο. Μιας που δεν θα παίξει μια φορά, δεν μιλάμε για κάτι τηλεοπτικό που θα παίχτει μια φορά και τελείωσε, αλλά θα καταγραφεί ως τέχνη στο κινηματογράφο, θα γίνει στην πορεία DVD, θα διανεμηθεί μέσα από εφημερίδες περιοδικά και βέβαια θα διανεμηθεί και στα κανάλια. Βλέπουμε ότι ακόμα προβάλλεται η ταινία «Λούφα και Παραλλαγή Σιρήνη στο Αιγαίο» στα μεγάλα κανάλια. Έχει, τουλάχιστον 2-3 φορές έχει κυκλοφορήσει σαν DVD μέσα από εφημερίδες. Ενώ κάποιο έργο λοιπόν είχε γίνει στην ΚΟΤ το 2005, ακόμα διαφημίζει το νησί μας. Και για να το πάω ακόμα πιο πριν, η ταινία του Βίγκου και της Καρέζη, Μαργαρίτα Μαργαρό, και το βίντεο κλιπ του τραγουδιού που προέβαλε την ΚΟΤ στο νησί του Ποδηλάτου με την εικόνα της Τζέννης του Βέγκου και των υπόλοιπων πρωταγωνιστών και του κόσμου κάτω από τη γέφυρα του κάστρου, έχει σπρώξει το νησί μας ως νησί του Ποδηλάτου από εκείνη από τη δεκαετία του 60. Γι' αυτό λοιπόν, αν τότε χρειάστηκε η Καρέζη και ο Βέγκος 100-200 άτομα για να διαφημίσει το νησί μας και να το βλέπουμε ακόμη μέχρι σήμερα και να το θαυμάζουμε, φανταστείτε τώρα που χρειαζόμαστε, Μαρία, 400 άτομα. Φανταστείτε τι δουλειά θα κάνουμε τώρα. Και δεν είναι μόνο 400, οφείλουμε να το πούμε. Αυτό θα θέλω να μας πείτε, κυρία Λαϊνά, σαν υπεύθυνη και του casting director, και αν θα επιθυμούσε να μας πείτε λίγο στα ελληνικά τι σημαίνει αυτό για να καταλάβει και ο κόσμος και ποια είναι η εργασία η δική σας, και να μας λέγατε λίγο και για την πλοκή του έργου και τους ρόλους που θα έχουν οι ηθοποιοί που θα συμμετέχουν και θα είναι ως εκτοπλίστων από το νησί μας. Η δουλειά η δική μου, είμαι στο σκηνοθετικό, είμαι μία από τους τρεις βοηθούς σκηνοθέτες που θα είμαστε στο νησί για τις ανάγκες των γυρισμάτων. Επίσης είμαι η casting director για τους ΒΓ ρόλους και για όλους τους βοηθητικούς ηθοποιούς. Και δεν λέω κομπάρσους, γιατί μιλάμε για βοηθητικούς ηθοποιούς. Όλοι έχουν το ρόλο τους. Χωρίς αυτούς, δηλαδή, δεν παίρνουν τον ηρμό οι ηθοποιοί μας, οι οποίοι και είναι Γιάννη Ζουγανέλης, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Στάνγκογλου, Ορφέας Αυγουστίδης. Η Θεοπούλα θα την πω Θεοπούλα, ναι, διότι από το όνομά τη δεν θα το καταλάβει κανένας. Ο Γεράσιμος Κιαδαρέσης, Μιχάλης Σαράντος και πάρα πολλοί ακόμη. Εκ των οποίων 12 με 15 ρόλους, β' ρόλους, ψάχνω από την ΚΟ. Είχαμε την επιλογή να φέρουμε κάποιους ηθοποιούς από την Αθήνα. Αλλά επειδή είμαι και από την ΚΟ καταγωγή και από την Ίσυρο, επέμενα και ελπίζω να με βγάλετε ως προπρόσωποι ότι αυτούς τους ρόλους θα τους βρούμε από εδώ.
Μέχρι τώρα υπάρχει κάποια συμμετοχή ανθρώπων, έτσι, αλλά πολλά χρειαζόμαστε περισσότερο. Θα ήθελα να μου πείτε, να δώσετε κάποια στοιχεία και πληροφορίες για αυτούς που θα μας δουν μέσω της Coast Today και πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Λοιπόν, η ιστορία της ταινίας είναι μια περιπέτεια, είναι οικογενειακή, παύλα παιδική ταινία. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα γεμίσουμε με παιδάκια. Mm-hmm. Υπάρχουν διάφοροι ρόλοι, όπως είπαμε και πριν. Τα γυρίσματά μας... Όλες τις ηλικίες, όλες τις εθνικότητες. Ναι, όλες τις εθνικότητες, τα πάντα όλα. Στα γραφεία εδώ λοιπόν του ενιαίου φορέα, στη Μαρίνα. Ακριβώς, να μην τρέπεται κανένας. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάτι, εγώ δεν γράφω στην κάμερα, δεν έχω φωτογένεια. Mm-hmm. Δεν θα το κρίνετε εσείς, όχι. Λοιπόν... Και σίγουρα ο κόσμος θα περάσει όμορφα μέσα από αυτή τη διαδικασία. Καλά, είναι μια εμπειρία που θα γνωριστεί με τους ηθοποιούς, θα δει από κοντά πώς γυρίζεται μια μεγάλη κινηματογραφική. Είναι ότι τα ονόματα και μόνο που είπατε είναι πολύ γνωστά και στον κινηματογράφο, αλλά και σε σειρές και τα λοιπά. Και νομίζω ότι είναι και πολύ αξιόλογοι. Και ο κύριος Κιαδαρέσης που αναφέρεται και ο κύριος Στάνκογλου που έχει και στο εξωτερικό, αν δεν κάνω λάθος, τώρα τελευταία κάποιες συμμετοχές. Και οι υπόλοιποι νομίζω. Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Ζουγανέλη, ο Σορφέας Αγουστίδης, γνώριμος από τη Λούφα και Παραγωγή. Και γνωστό εδώ και μη εξαιρετέω. Κάτι άλλο που θα θέλετε να προσθέσετε πριν κλείσουμε την συνέντευξη. Ουσιαστικά αυτό το κάνουμε εμείς, σαν ενιαίες φορές τουρισμού. Ποια είναι η αγωνία μας, εκτός του να έρθει ο κόσμος για να βοηθήσει την παραγωγή, είναι για να συμβάλλουμε όλοι στη διαφήμιση του νησιού μας. Μαρία είπε πολύ σωστά ότι με τις συνδέσεις που έχουν σαν ρία στην Αθήνα θα μπορούσαν να φέρουν από εκεί κόσμο. Αλλά είναι πραγματικά κρίμα παιδιά δικά μας που έχουν το ταλέντο και. Και έχουμε και θεατρικές σκηνές. Τους ανοίξουν και κάποιοι δρόμοι αύριο μεθαύριο μέσα από τις γνωριμίες που θα κάνουν με τη Μαρία, με τους συντελεστές. Κανένας από αυτούς που θα συνεργαστεί για να υλοποιηθεί αυτή την ταινία δεν είναι τυχαίος. Από τεχνικούς να πιάσεις, από διευθυντή φωτογραφίας, από σκηνογράφους. Είναι όλοι επιτυχημένοι, είναι από τους κορυφαίους στο χώρο του και στην Ελλάδα και στη Φιλανδία αντίστοιχα. Μια γνωριμία λοιπόν με αυτούς τους ανθρώπους σίγουρα δεν θα βγει χαμένη σε κανένα. Πολύ ωραία. Εμείς δεν έχουμε παρά να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία και καλή συνέχεια και σαν ηλεκτρονική εφημερίδα να ξέρετε ότι είμαστε δίπλα σας και θα θέλαμε και στα πρωταγυρίσματα να υπάρχει, επιτρέπεται δηλαδή, να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια πλάνα και να δει και ο κόσμος τη δουλειά που κάνετε κι εσείς. Μόνο εφόσον παίξουν. Μόνο εφόσον παίξετε, να είστε στα γυρίσματα, να τα καλύψετε. Θα πρέπει να σας αποκαλύψω ότι ο κάμεραμάν είναι Ελληνοφιλανδός. Να τα. Μιλάει πάρα πολύ καλά φιλανδικά. Είναι η μητέρα του Φιλανδέζα, οπότε νομίζω έχετε βρει. Τελείωσε. Αφήνει κάμερα και πάμε για casting. Απλά να πούμε για το casting, που σημαίνει έτσι για να το πούμε, γιατί δεν το είπα. Casting σημαίνει διεύρυνση ρόλων.